να τα δώσει όλα σε αυτόν τον αγώνα για τη φάση των ομίλων. Μπορεί ακόμα το τουρνουά να έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Είναι ήδη όμως ξεκάθαρο πως το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Τόσο αγωνιστικά, όσο και από πλευράς διοργάνωσης. Και όσο περνούν οι μέρες, τα πράγματα είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως θα γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικά. Χασά! Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Ευκαιρία ο Χασάν. Χασάν! Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο παίκτης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά σε φάσεις σαν αυτή. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Μέση! Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Ούτε αυτή τη φορά τα κατάφερε. Πρέπει να έχουν απελπιστεί πια. Ο Ολυμπιακός πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμή, έτοιμος να σουτάρει. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον κόλ σε αυτή τη φάση. Καλή προσπάθεια και δύναμη, αλλά το σουτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Με την μπάλα ο Αρό. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή και είναι έτοιμος να σουτάρει. Και άλλη ευκαιρία. Και η μπάλα είναι γκολ! Υπέροχη προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το εναρκτήριο γκολ για σήμερα. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την κέλα και την έστειλε στα δίκτυα. Κέρδισε από σπότα την μπάλα. Αλλά έδρασε πολύ ψύχραμα και έξυπνα, στέλνοντας έτσι την μπάλα στο βάθος των δικτύων του goalkeeper. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, μετά από αυτό το 1-0. Ποιος άλλος θα βγάζει τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Στέλνει την μπάλα προς το δεύτερο. Κάνει μια κεφαλιά ψηλά. Αυτός ο παίκτης είναι γνωστός για την αυταπάρνηση, αλλά και το πάθος με το οποίο πάντα αγωνίζεται και το έδειξε και τώρα.
σέντρα και το match βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Μάλλον τους πιάσανε στον ύπνο. Το μυαλό τους ήταν ακόμα στον γκολ. Μέση! Δεδομένης της θέσης του, δεν νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν ήταν μόνος του σε εκείνο το σημείο. Θα ψάξει για προωθημένους παίκτες του. Βγαίνουν μπροστά. Πέρασε. Είναι τέταρτη. Η μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτό. Εδώ του έδωσε την επιλογή, Χρήστο. Να κάνει το φάουλ ή να τον αφήσει να βρεθεί τέταρτη με τον goalkeeper. Θα ψάξει τον γκολ. Πολύ φαρμακερή εκτέλεση. Παρά τη μεγάλη απόσταση, παραλίγο να μπει. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε δύο γκολ και ωραίες φάσεις. Το σκόρ είναι ισόπαλο. 1-1 τα γκολ έως τώρα. Με απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Ξανά πίσω στις θέσεις μας. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ο Αρό είναι αμαρκάριστος εδώ. Θα πάει και να η κεφαλιά. Αυτός ο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Τοποθετήθηκε πολύ καλά και εγκαίρος. Ένα κλικ πριν από τους αντιπάλους του. Κρίμα για αυτόν. Και για την ομάδα του βέβαια που δεν ανταμείφθηκε για αυτή την προσπάθεια. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Καταφέρνουν να διώξουν. Με την μπάλα ο Αρό. Τη στέλνει στο κέντρο της άμυνας. Χασάν ψάχνει τη σύρτη πάσα. Μέση θα περάσει και είναι μόνος. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Με την μπάλα ο Αρό. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η Young Boys καταφέρνει εδώ να γλιτώσει τον κίνδυνο. Το tackling που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψό κίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Είναι επικίνδυνος εκεί. Σουτάρει προς το τέρμα. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Μασούρας έχει καταφέρει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά, στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στη σκαριά. Νομίζω πως αν συνέχεια... Έρχεται το σουτ. Εδώ έδειξε ότι το έχει από αυτή την απόσταση. Μπορεί να μην απειλήθηκε ιδιαίτερα τώρα ο goalkeeper, αλλά ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχτεί γκολ από τέτοια σουτ. Κατάφερε και την κράτησε. Τη στέλνει μακριά. Ξεχύνεται μπροστά. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Πάλι τόσο σουτ. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Ισοπαλία λοιπόν μεταξύ των δύο πλευρών. Καθώς καμία ομάδα.